Και πάμε στην επόμενη συνταγή μας για σήμερα. Το κυρίως πιάτο μας. Θα φτιάξουμε σολομό με λαχανικά μέσα στο φούρνο. Και για το twist θα ετοιμάσουμε μια εξωτική σάλτσα για να σερβίρουμε. Και πραγματικά όταν δοκιμάσετε θα πάθετε σοκ. Πάμε να δούμε τελικά μας. Για το σολομό με λαχανικά στον φούρνο θα χρειαστούμε ένα κρεμμύδι, ένα φινόκιο, μία πιπεριά πράσινη, μία πιπεριά κόκκινη, μία πιπεριά κίτρινη, μία με δύο κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, μία σκελίδα σκόρδο, μία κουταλιά της σούπας θυμάρι, 50 γραμμάρια, σάλτσα σόγιας, μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη κρυσταλλική, μία κουταλιά της σούπας μέλι, δύο κουταλιές της σούπας πάπρικα καπνιστή, μία κουταλιά της σούπας ρίγανη ξερή, χυμό από ένα λάιμ και ένα κιλό σολομό φιλέτο με δέρμα. Για τη σάλσα θα χρειαστούμε ένα μάνγκο, ένα αβοκάντο, μισό ματσάκι κόλιανδρο, μία πιπεριά τσίλι, αλάτι, πιπέρι και μία με δύο κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε ένα κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο και πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε τη γανάρα full extra πάνω στη φωτιά. Αν και θα κάνουμε ένα φαγητό μέσα στο φούρνο, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με τον σολομό και οτιδήποτε άλλο ψήνουμε μέσα στο φούρνο είναι ότι ο σολομός θέλει ελάχιστη ώρα ψήσιμο, δηλαδή θέλει 20 λεπτά. Συνήθως, οποιοδήποτε συνοδευτικό έχουμε μαζί με το σολομό μέσα στο φούρνο θέλει παραπάνω ώρα. Οπότε, σαν αποτέλεσμα, έχει να παραψήνουμε το σολομό και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Γι' αυτό το λόγο, τι θα κάνουμε, θα ψήσουμε λίγο τα λαχανικά μας στο τηγάνι, ώστε στα 20 λεπτά να ψηθούν μαζί με το σολομό μέσα στο φούρνο. Πώς το βρίσκετε? Πάρα πολύ λογικό. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Θέλουμε λαχανικά. Τα λαχανικά είναι σχετικά. Μπορείτε να βάλετε ό,τι λαχανικά θέλετε. Εγώ θα χρησιμοποιήσω το κρεμμύδι που θα καραμελώσει πάρα πολύ ωραία μέσα στο φούρνο. Κόβουμε το κρεμμύδι στα 4 και έτσι όπως το κόβουμε στα 4, τι κάνουμε? Παίρνουμε και χωρίζουμε τα φιλαράκια του εδώ. Πολύ απλά χωρίστε το κρεμμυδάκι σας. Και για όσους δεν τρώνε κρεμμύδι και θεωρούν ότι το κρεμμύδι δεν είναι ωραίο στο άρωμα, να το πω έτσι, πραγματικά σε αυτή τη συνταγή θα γίνει λουκουμάκι. Θα λιώνει στο στόμα και θα γίνει πάρα πολύ γλυκό και δεν θα βγάλει καμία αίσθηση κρεμμυδιού. Καμία σχέση. Λοιπόν, το κρεμμύδι μας είναι εδώ. Έχω ένα φινόκιο. Το φινόκιο ξέρετε τι είναι? Το έχουμε δει αρκετές φορές. Το φινόκιο δεν είναι ένα λαχανικό που μεγαλώνει η μύτη του. Είναι ένα λαχανικό που έχει ελαφριά γεύση και άρωμα ούζου. Πια το βρίσκουμε σε όλα τα μανάβικα. Οπότε αυτό που θέλω να κάνετε είναι να κόψετε το φινόκιο στη μέση και ακριβώς όπως τον ίδιο τρόπο κάναμε και πριν με το κρεμμύδι, στα 4. Εδώ και εδώ. Υπάρχει ένα κοτσανάκι εδώ πέρα που κρατάει το φινόκιο, οπότε κόψτε το. Και μόλις κόψετε το κοτσανάκι, τι θα γίνει? Κατευθείαν θα ανοίξουν όλα τα φύλλα. Τα βλέπετε? Φανταστικό. Τα κοτσανάκια είναι πάρα πολύ αρωματικά. Σε περίπτωση που κάνετε κάποιον ζωμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κοτσανάκια κατευθείαν για να τα βάλετε σε ζωμό. Λοιπόν, και το φινόκιο μας είναι εδώ και πάμε στις πιπεριές. Κόβουμε στη μέση. Τι άλλα λαχανικά θα βάζεις, Μίτσο? Για πες. Έτσι όπως είναι, θα κόψω και την πιπεριά. Ντομάτα. Ντομάτα. Πολύ ευρηματικός. Λοιπόν, κόβουμε και την πιπεριά εδώ σε κομμάτια ακανόνιστα. Μεγαλύτερα, μικρότερα. Κάνουμε ένα ρουστίκ φαγητό. Μας αρέσει να έχει και ρουστίκ εμφάνιση. Λοιπόν, ρίχνουμε μέσα τα λαχανικά μας το τηγάνι που καίει. Τα βλέπεις? Εδώ. Και άκου αυτόν τον υπέροχο θόρυβο που κάνουμε. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να ρίχνουμε λάδι στο τηγάνι, καπνίζουμε τα λαχανικά. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, επειδή καίγεται πάνω στο τηγάνι, καπνίζεται ελαφρά το λαχανικό μας. Οπότε, δίνοντάς του μία μικρή νότα εδώ πέρα, βλέπετε, παίρνει κατευθείαν χρώμα, το βλέπεις? Οπότε λέγεται καπνιστό. Όχι, οπότε λέγεται καλαμπόκι. Δεν είναι ο θόρυβος που κάνει το καλαμπόκι? Ε, κοίτα εδώ. Λοιπόν, ανακατεύουμε στην αρχή λίγο, χωρίς καθόλου λάδι, το βλέπετε? Κοιτάξτε εδώ. Καπνίζονται, γίνονται τέλεια, γίνονται ακριβώς όπως θέλουμε. Και μόλις αρχίζουν να παίρνουν αυτό το καπνιστό άρωμα, τότε προσθέτουμε το λαδάκι μας. Περίπου 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο μας κάνουνε και με τον πίτο ελαιόλαδο μέσα στη φωτιά κατευθείαν μεταμορφώνεται το τηγάνι και από καπνιστήριο γίνεται τηγάνι που σοτάρουμε τα λαχανικά. Κοιτάξτε εδώ. Είναι απαραίτητο αυτό το στάδιο. Θέλουμε να δώσουμε έτσι ένα boost στα λαχανικά μας, να αρχίζουμε να τα ψήνουμε, γιατί άμα τα ψήναμε έτσι όπως είναι ομά μέσα στο φούρνο, θα χρειαζόντουσαν τουλάχιστον 30 με 40 λεπτά. Οπότε ο σολομός θα είχε παραψηθεί και δεν είναι κάτι που θέλουμε.
Λοιπόν, δίνουμε κι άλλο λίγο χρώμα και έχω μια σκελέτα σκόρδο. Τη ρίχνουμε στο τέλος. Χοντροκομμένη. Γιατί θέλουμε να δώσει άρωμα καθώς ψήνεται μέσα στο φούρνο στα λαχανικά μας. Και βέβαια λίγο θυμαράκι. Μας αρέσει το θυμάρι. Το θυμάρι γενικά κάνει πολύ γευστικά τα λαχανικά μας. Και το θυμάρι πάει παντού. Σωστά. Ρίχνουμε και το θυμαράκι μας μέσα, χοντροκομμένο. Μην ανησυχείτε μέσα στο φούρνο. Θα ξεραθεί τελείως. Το μόνο που θα κάνει είναι να δίνει άρωμα. Τα λαχανικά είναι έτοιμα, πώς τα βλέπεις? Νομίζεις ναι. Τα λαχανικά πάνε εδώ στο ταψάκι μας. Ήδη έχουμε μαλακώσει, έχουμε κάνει καλή δουλειά και πάμε να ετοιμάσουμε μία γρήγορη σάλτσα στο τηγάνι. Εδώ πέρα. Έτσι όπως είναι, επειδή καίει πάρα πολύ, θα το βγάλω από τη φωτιά. Μας δεν καίει τόσο, αφήστε το πάνω στη φωτιά και θα ρίξω μέσα σόγια, ζάχαρη, μέλι. Αυτοί είμαστε. Μελάκι, λίγο πάπρικα, λίγο ρίγανη. Και επειδή βάλαμε το μέλι, θέλουμε να ισορροπήσει, να μας δώσει μια γλυκόξινη γεύση. Θα στύψω και χυμό από ένα lime. Στο ίδιο τηγάνι. Επειδή ήταν πολύ καυτό, το έβγαλα από τη φωτιά, όπως βλέπετε. Και τώρα, ανακατεύουμε λίγο με ένα κουτάλι, εδώ. Και αυτό είναι το υπέροχο γλάσο μας για το ψάρι. Το αφήνω στην άκρη και πάμε να φέρουμε το ψάρι μας από το ψυγείο. Έχω ένα υπέροχο κομμάτι σολομού. Επειδή πολλές φορές αναρωτιέστε πώς να μαγειρέψεις το σολομό, πρέπει να το κόψεις κομμάτια, να τηγανίσω, να. Και επειδή γενικά όταν μαγειρεύουμε ψάρι στο σπίτι, μυρίζει το σπίτι, σωστά? Ναι, ναι. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα μυρίσει καθόλου το σπίτι ψαρίλα, να το πω έτσι, και πραγματικά θα ψήσετε τέλεια το σολομό σας. Έτσι όπως είναι ο σολομός, το βάζουμε πάνω από τα λαχανικά. Πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό το γρήγορο γλάσο που ετοιμάσαμε θα το ρίξουμε πάνω από το σολομό. Εδώ. Να υπενθυμίσω ότι έχει σόγια, έχει μέλι, έχει lime, έχει τα μυρωδικά μας. Δεν ρίξαμε καθόλου αλάτι, γιατί? Γιατί βάλαμε τη σόγια. Άμα δεν βάλετε σόγια και δεν θέλετε να κάνετε το γλάσο, γιατί μπορείτε, αυτό που θα κάνετε είναι να αλατοπιπερολαδώσετε πολύ καλά το σολομό και να το βάλετε από πάνω. Πώς σας φαίνεται σαν τεχνική? Πανεύκολη. Πανεύκολο, μας λύνει τα χέρια για να φτιάχνουμε ένα κυρίως γεύμα πραγματικά με το τίποτα. Τώρα, ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 200 βαθμούς και θα ψήσω για 20 περίπου λεπτάκια. Άμα είναι πιο χοντρό το κομμάτι του σολομού, θα ψήσετε για 25. Κομμένο σε φέτες, θα ψήσετε λίγο λιγότερο, 15 με 18. Οπότε, με το που είναι έτοιμο, θα ετοιμάσουμε και τη σάλτσα για να σερβίρουμε και θα σερβίρουμε. Σάλτσα είναι η σύνθεση από ψιλοκομμένα φρέσκα φρούτα ή λαχανικά, ομά ή βρασμένα. Κάθε υλικό διατηρεί τη δική του ξεχωριστή γεύση και υφή. Μπορεί να είναι γευστικά έντονη ή απαλή, να περιέχει τσίλι, βότανα ή μπαχαρικά και να συνδυάζει γλυκές, γλυκόξινες ή καυτερές γεύσεις. Και ο σολομός μου είναι σχεδόν έτοιμος, οπότε πάμε να ετοιμάσουμε τη σάλτσα που σας έλεγα. Είναι η σάλτσα που ουσιαστικά έχουμε κάνει ένα πεντανόστιμο φαγητό μέσα στο φούρνο. Είναι ολοκληρωμένο από μόνο του. Απλά άμα θέλουμε να δώσουμε ένα twist παραπάνω και να πούμε ότι κοιτάξτε κυρίες και κύριοι, ασχολήθηκα λίγο παραπάνω με το φαγητό σας και το έκανα ένα βήμα παραπάνω νόστιμο, θα κάνουμε μία σάλτσα. Η σάλτσα έχει 1, 2, 3, 4, 5, 5 υλικά μαζί με το ελαιόλαδο. Και είναι πάρα πολύ εύκολη και ίσως να μην έχετε σκεφτεί ότι συνδυάζεται με φαγητά. Συνδυάζεται τέλεια και θα το δείτε αμέσως. Λοιπόν, θέλω ένα μπολ εδώ και έχω ένα μάγκο και ένα αβοκάντο. Θα ξεκινήσω με το μάγκο. Το μάγκο είναι ένα φρούτο που είναι κάπως έτσι. Αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι στη μέση έχει ένα κουκούτσι. Το κουκούτσι είναι flat επίπεδο και είναι κατά μήκος όλου του μάγκο. Οπότε ο μόνος τρόπος για να το καθαρίσουμε και να το καθαρίσουμε σωστά για να πάρουμε όλη τη σάρκα είναι ο εξής. Έτσι όπως είναι, κόψτε λίγο το μάγκο από αυτή την πλευρά. Εδώ. Ίσα-ίσα για να μπορέσει να καθίσει πάνω στο ξυλοκοπής. Και το κουκούτσι υπάρχει σε όλη την πλατιά πλευρά εδώ πέρα. Οπότε πάρτε το μαχαίρι, βάλτε στη μέση, εδώ. Και μόλις το βάλετε θα δείτε ότι υπάρχει αντίσταση, είναι το κουκούτσι. Οπότε τι κάνουμε, έτσι όπως είναι γυρνάμε το μαχαίρι, εδώ. Και πηγαίνουμε γύρω-γύρω από το κουκούτσι. Το βλέπετε, παπ, πάει το ένα κομμάτι. Τώρα γυρνάμε από την άλλη και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο βάζουμε το μαχαίρι και πηγαίνουμε παράλληλα, γλύφουμε όλη την ώρα το κουκούτσι μέχρι κάτω. Πάει και αυτό. Και ουσιαστικά το κουκούτσι είναι αυτό που βλέπετε στη μέση. Βέβαια, υπάρχει λίγο ακόμα σάρκα εδώ και εδώ. Έτσι όπως είναι, παίρνουμε το μαχαίρι,
Πηγαίνουμε εδώ. Καλά, αυτό το μάγκο είναι υπέροχο, φαίνεται. Εδώ πέρα αυτά τα κομματάκια βέβαια τα κόβουμε όπως είναι. Εδώ. Και τώρα, για να βγάλουμε όλη τη σάρκα μέσα από το μάγκο, αυτό που κάνουμε είναι χαράσουμε όλη τη σάρκα εδώ και εδώ, χωρίς όμως να χαράξουμε καθόλου τι, τη φλούδα. Άμα χαράξουμε τη φλούδα, το χάσαμε, φίλε. Οπότε πολύ προσεκτικά παίρνουμε το μαχαίρι, χαράσουμε μέσα. Μπορούμε να κάνουμε και σταυρωτά, έτσι πιο εντυπωσιακά. Απλά εδώ πέρα, επειδή η σάλτσα μας θέλει τετραγωνάκια, και έτσι όπως είναι, ανοίγουμε. Βλέπετε? Και έτσι με αυτόν τον τρόπο βγάζουμε κατευθείαν τη σάρκα από το μάγκο. Εδώ. Βέβαια, αυτό γίνεται και με κουτάλι. Εδώ. Με το κουτάλι θα γίνει εφόσον το μάγκο μας είναι πάρα πολύ όριμο. Σε περίπτωση που δεν είναι όριμο, θα δυσκολευτούμε, οπότε θα χρειαστεί μαχαίρι. Εδώ. Κοιτάξτε. Και πάει αυτό. Οπότε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο χαράσουμε εδώ προσεκτικά με το μαχαίρι, μην κοπείτε. Και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο βγάζουμε τη σάρκα και από το μάγκο εδώ, από το άλλο μισό. Τέλεια. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, το μάγκο μας είναι έτοιμο. Κοιτάξτε τι ωραίο. Εύκολα το καθαρίσαμε, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε το αβοκάντο μας, πάρα πολύ εύκολα. Απλά πάρτε το μαχαίρι σας, εδώ, και σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε, τα αβοκάντο πρέπει να είναι πάρα πολύ όριμα. Άμα το αβοκάντο δεν είναι όριμο, μην μπείτε καν σε διαδικασία να το διαχειριστείτε. Δεν υπάρχει λόγος, θα είναι σκληρό, δεν θα έχει γεύση, δεν θα έχει αρώματα, δεν θα έχει καμία ουσία. Έτσι όπως είναι, κόβουμε στη μέση, γυρνάμε, βγάζουμε το κουκούτσι, τα αφήνουμε στην άκρη και πολύ απλά, όπως είναι, βγάζουμε τη σάρκα με το κουτάλι. Καθώς βάλουμε το κουτάλι, βγαίνει η σάρκα και βγαίνει σχετικά εύκολα, τότε σημαίνει πως το αβοκάντο είναι αρκετά όριμο. Άμα δεν βγαίνει, τότε το αβοκάντο δεν είναι όριμο. Υπάρχουν τρία είδη από αβοκάντο αυτή τη στιγμή στην αγορά. Υπάρχουν τα αβοκάντο που ουσιαστικά τα κόβουν και τα αφήνουν να οριμάσουν εκτός δέντρου, όπου αυτό θα πάρει μια διαδικασία 1-2 εβδομάδων. Είναι τα πιο φθηνά αβοκάντο της αγοράς, που υπάρχει ο κίνδυνος όντως να μην είναι πολύ όριμα. Και γενικά, όταν ένα αβοκάντο οριμάζει εκτός δέντρου, συνήθως δεν είναι πολύ νόστιμο. Υπάρχουν τα αβοκάντο που κόβονται και σε 3-4 μέρες είναι στην Ελλάδα, όπου οριμάζουν μόνο για 3-4 μέρες, τα ready to eat που λέμε, και υπάρχουν τα αβοκάντο που ουσιαστικά κόβονται και την ίδια μέρα έρχονται στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Οπότε είναι τα τέλεια αβοκάντο. Όσο πιο ακριβό το αβοκάντο, να θυμάστε, τόσο το καλύτερο. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε αυτό. Τώρα, κόβουμε σε κομματάκια εδώ. Μπορούμε να κόψουμε σε φέτες, μπορούμε να κόψουμε σε κυβάκια, μπορούμε να κόψουμε σε ό,τι θέλουμε. Όταν πρώτο είχα δοκιμάσει αβοκάντο, δεν ήταν όριμο. Θεώρησα ότι όντως ποιος ο λόγος να υπάρχει το αβοκάντο και δεν είναι νόστιμο, επειδή είναι υγιεινό, μόνο το τρώνε κτλ. Και όταν δοκίμασα όριμο αβοκάντο, κατάλαβα το πόσο νόστιμο είναι. Και θρεπτικό. Πάρα πολύ θρεπτικό. Μόνο καλά στοιχεία στο αβοκάντο. Λοιπόν, έχω μάγκο αβοκάντο, έχω κόριανδρο, όπου θα κόψω σε χοντρά κομμάτια, γιατί κάνουμε μία σάλσα. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε, η σάλσα, αυτό είναι το χαρακτηριστικό της. Έχει μεγάλα κομμάτια από φρούτα και λαχανικά και ουσιαστικά συνδυάζουμε μαζί με το φαγητό μας. Μία πιπεριά τσίλι, ίσα-ίσα για να είναι και λίγο πικάντικη. Έχουμε συνδυάσει το πικάντικο με τη σάλσα. Κόβουμε ψηλά-ψηλά κομματάκια για να πάει παντού η πιπεριά. Και όλα αυτά όπως είναι. 1, 2, 3. Και η πιπεριά τσίλι βέβαια. 4. Μαζί με ελαιόλαδο, λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι. Ανακατεύουμε. Όσο αφήσετε να περνάει ο χρόνος, θα καταλάβετε ότι όλο αυτό θα γίνει ακόμα πιο ολοκληρωμένο, γιατί θα ανταλλάσσουν γεύση μεταξύ τους. Το μάγκο είναι γλυκό, είναι ωραίο, είναι σεξι. Το αβοκάντο έχει πολύ καλά λιπαρά και έχει αυτή την υπέροχη υφή. Ο κόριανδρος και το τσίλι πραγματικά θα πάνε στο επόμενο επίπεδο της σάλτσα μας. Και κάνατε ό,τι πιο εύκολο μπορούσατε μόλις σε πόση ώρα. 2-3 λεπτάκια. Γιατί άμα δεν σας εξηγούσα, την κάναμε πιο γρήγορα. Τώρα, η σάλτσα μας είναι έτοιμη και ήρθε η ώρα να βγάλουμε το σολομό από το φούρνο. Είστε έτοιμοι? Έτοιμοι! Παναγία μου. Άντε, γεια. Κοίταξε εδώ. Μόνο σαν εικόνα, αυτά τα δύο, το ένα δίπλα απ' τ' άλλο, είναι φανταστικό. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τα λαχανικά. Έχουν καραμελώσει
έχουν γίνει τέλεια, Παναγία μου. Και πόσο ωραίο να έχεις ένα ολοκληρωμένο γεύμα με την πρωτεΐνη, τον υδατάνθρακα, τα λαχανικά σου. Η σαλτσούλα που έχει μείνει κάτω είναι η σαλτσούλα που ρίξαμε από πάνω, πήγε στα λαχανικά. Βλέπετε. Πάρε ένα πιρούνι και θα κόψω ένα ωραίο κομμάτι εδώ. Μη σπάσεις, σε παρακαλώ, θέλω να βγάλω ολόκληρο κομμάτι να φανεί ωραίο. Τέλειο. Παναγία μου. Κοιτάξτε εδώ. Απλά βάζεις πάνω από τα λαχανικά και βέβαια έχεις τη σάλτσα από δίπλα και ο καθένας μπορεί να ρίξει τη σάλτσα πάνω στο πιάτο. Λίγο φρέσκο ελαιόλαδο. Λίγο πιπέρι. Πείτε μου ποιος θα δοκιμάσει αυτό το πιάτο και δεν θα πάθει σοκ. Για το σολομό με λαχανικά στον φούρνο. Κόβουμε το κρεμμύδι, το φινόκιο και τις πιπεριές σε κομμάτια. Στη συνέχεια τα βάζουμε σε ένα καυτό τηγάνι χωρίς ελαιόλαδο για να καπνιστούν για 1-2 λεπτά. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, το σκόρδο, το θυμάρι και ανακατεύουμε. Μεταφέρουμε τα λαχανικά σε ένα ταψί και στο ίδιο τηγάνι ρίχνουμε τη σάλτσα σόγιας, τη ζάχαρη, το μέλι, την πάπρικα, τη ρίγανη, τον χυμό lime και ανακατεύουμε. Βάζουμε τον σολομό στο ταψί πάνω από τα λαχανικά. Περιχύνουμε με τη σάλτσα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς για περίπου 20 λεπτά. Για τη σάλτσα, κόβουμε το μάνγκο και το αβοκάντο σε κυβάκια και τα βάζουμε σε ένα μπολ. Προσθέτουμε τον κόλιανδρο σε κομμάτια, την πιπεριά τσίλι ψιλοκομμένη, το ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε το σολομό με τα λαχανικά, προσθέτουμε τη σάλτσα, λίγο ελαιόλαδο και πιπέρι. Αυτό που θέλω είναι καθώς τρώτε να πάρετε λίγο απ' όλα. Ο σολομός έχει ψηθεί στην εντέλεια, το βλέπετε. Είναι ακόμα μαλακός, δεν το έχουμε παραψήσει. Και μαζί με τη σάλτσα. Όταν τρως όλες αυτές τις γεύσεις, πραγματικά λες, Παναγία μου, τι είναι αυτό που τρώω. Εγώ το έφτιαξα. Να την κάνετε τη συνταγή ακριβώς όπως σας έδειξα και στο τέλος θα με ευγνωμονείτε.